Χαιρετώ το απόψινό κίνημα που έγινε και όλες τις μέρες που γίνεται στην πλατεία με το συγκεντρωμένο αγανακτισμένο κόσμο, όλοι οι αγανακτισμένοι πολίτες είναι απελπισμένοι με αυτή την κατάσταση που συμβαίνει σήμερα. Το πρόβλημα διαιωνίζεται από το 1980 που κλείνουν όλα τα εργοστάσια. Ήταν αυτό ένα εμφανή σχέδιο διεθνές που μας είχαν πει κλωστοβιομηχανίες, κλωστοϊφαντουργίες, έτοιμα ενδύματα, ηματισμός, πλεκτήρια κτλ. Κτλ. Όλα θα κλείσουν. Κλείνει το πρώτο εργοστάσιο, κλείνει το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Πού πάμε ρε παιδιά, θα κάνουμε λέει καινούργια επαγγέλματα, πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Και τι θα κάνουμε να ζήσουμε, ερωτούσα εγώ. Λέει πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα προγράμματα, στα νέα επαγγέλματα, να ξεχάσουμε λέει το επάγγελμα του γαλατά, να ξεχάσουμε το επάγγελμα του λατερνατζή, του αμαξά κτλ. Και να εξυγχρονιστούμε. Φυσικά περιττό να σας πω ότι μια κοροϊδία ήταν όλα αυτά, φτάσαμε εδώ, τι θα κάνουμε, θα πουλάμε λέει τον ήλιο. Να καθίσουμε τώρα να πουλάμε τον ήλιο. Αυτά είχα να πω, η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ άσχημη και απελπιστική για όλο τον κόσμο. Προτείνω λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα λαϊκά στρώματα, να κάνουμε αγώνα. Αγώνα ενωμένο, με τη συμμετοχή όλων μας, να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Γεια σας.